είναι σίγουρα το πιο cool club στο Little Town. Αρρώστια οι φιγούρες μου. Βαριά αρρώστια. Μοιάζει σαν να θέλεις γιατρό, Νικ. Πώς μπορείτε να χορεύετε μια τέτοια στιγμή? Έχουμε να κάνουμε μια μυστηριώδη επιστημονική εργασία και εγώ τρέμω λίγο πριν το πρώτο βήτα μου. Σάνι, χορεύουμε. Γιατί μιλάμε για το σχολείο αυτή τη στιγμή? Α, ναι, σωστά. Γρήγορα, δεν μπορούμε να αργήσουμε στο μάθημα. Εντάξει, δεν είναι κανείς. Και πάλι μεγάλη. Ξέρω ότι όλοι σας αναρωτιέστε για τη μυστηριώδη επιστημονική εργασία. Θα σας χωρίσω σε ζευγάρια για να κάνετε μία παρουσίαση για ένα θαλάσσιο ζώο δικής σας επιλογής. Πρώτη, η Ότμον και η Άνσον. Μετά η Κάσιδη και ο Κάιλερ. Η Πόλη και η Σάνι. Λάιλα, εσύ με τον Νίκ. Παιδιά, θέλετε να πάμε στο ενηδρίο? Ναι, βέβαια. Αστειεύεστε. Πόλη, εμείς πρέπει να πάμε στον ωκεανό. Δεν μπορούμε να πάρουμε υλικό για άλφα στο ενηδρίο με όλους τους άλλους. Α, εντάξει. Τότε εγώ και η Σάνι θα πάμε στον ωκεανό. Η Λάιλα και εγώ θα πάμε στο ενηδρίο για να κερδίσουμε ένα βαθμό που θα είναι καλύτερος από γάμα. Το έχεις καλύτερος από ό,τι παίρνουμε ως τώρα. Να μας στείλετε μήνυμα. Σκεφτόμουν ότι τα δελφίνια θα είναι τέλειο ζώο για την εργασία μας. Τα δελφίνια είναι θηλαστικά, έξυπνα, σαρκοβόρα, χρησιμοποιούν ηχοεντοπισμό και χιλιοπαιγμένα. Έχω ήδη γράψει 3 εργασίες γι' αυτά. Αν θέλουμε στα αλήθεια καλό βαθμό, θέλουμε δραματικό, υποβρύχιο βίντεο με κάτι που δεν μελετάει κανείς άλλος. Και εδώ έρχεται το υποβρύχιο Pocket. Είναι καμουφλαρισμένο ψάρι για να μην ξεχωρίζει. Όχι. Θα αποτύχω στην εργασία και τότε θα πιάσω πάτο. Καλύτερα ας μην μιλάμε για πάτο πριν μπούμε μέσα σε υποβρύχιο. Μίνι δύναμη! Δεν έχουμε δει τίποτα που να αξίζει για άλφα. Ησύχασε, Σάνι. Όλα τα ψάρια θα έρθουν αμέσως όταν δουν πως διακόσμησα το μίνι υποβρύχιο. Πολύ συγγνώμη, αλλά κανένα ψάρι στην ιστορία του είδους δεν έδειχνε τόσο γελίο. Ίσως βιάστηκα να μιλήσω. Τι είναι αυτό? Και τι κάνει? Χορεύει? Θα ξέρει η εφαρμογή, βρες το ψάρι. Αχα! Είναι το ψάρι Στάρσο! Πολύ σπάνιο. Λένε ότι του αρέσει να δίνει παράσταση και έχει εξαιρετικά θετική αντίδραση στο χειροκρότημα. Είναι εκπληκτικό. Δεν το έχει ξαναδεί κανείς σε αυτά τα νερά. Θα θριαμβεύσω στην εργασία. Θα πάρω μέχρι και τιμητικό διδακτορικό. Ω, όχι! Τι συμβαίνει? Τώρα δεν θα πάρω ποτέ διδακτορικό. Ένα ψάρι Στάρσο. Είχα δίκιο. Τελικά ζει στην ακτή του Λίτλτον. Βλέπεις, Σάνι, η διακόσμηση ήταν χρήσιμη. Αυτή η επιστήμονας είναι πιο ενθουσιώδης και από μένα για τη θαλάσσια ζωή. Δεν θα μου ξεφύγεις με τίποτα. Όλη μου τη ζωή περίμενα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σε πάω στο ενηδρίο αμέσως. Στο ενηδρίο? Θα παγιδευτώ μέσα σε ένα εκπληκτικά ακριβές υποβρύχιο ψάρι για την υπόλοιπη μηνή ζωή μου. Χαλάρωσε. Όταν φτάσουμε στο ενηδρίο θα ξεφύγουμε. Αποκλείεται να μας παρακολουθούν συνεχώς. Λοιπόν, τι θέμα έχει η εργασία μας, τα δελφίνια? Παρακαλώ, δώστε την προσοχή σας στο καινούριο ψάρι του ενηδρίου του Λίτλτον. Το σπάριο ψάρι Στάρσο. Αυτή η θαλάσσια βιολόγος δεν αστειευόταν όταν είπε ότι όλη της τη ζωή περίμενε αυτή τη στιγμή. Μέχρι και πανό έχει ήδη έτοιμα. Τη συμπαθώ. Σίγουρα μου κάνατε πλάκα. Τι! Τι είναι! Η μπογιά, τα γουρλωτά μάτια, το σίγουρο πλέξιμο όταν γίνεται μικρή, θα αναγνώριζα το στυλ της πόλη οπουδήποτε. Α, σίγουρα θα πάρουν καλύτερο βαθμό. Η έκθεση με το ψάρι Star Show θα είναι ανοιχτή όλη μέρα για συνεχή παρατήρηση. Πόλη, θα μας παρακολουθούν συνεχώς! Άρα πρέπει να αποσπαστεί η προσοχή τους. Θέλω μια τεράστια χάρη. Θέλω να αποσπάσω την προσοχή τους για να φύγεις από το ενηδρίο. Α, είμαστε τόσο φίλες που στα αλήθεια τελειώνουμε η μία τη φράση. Έλα,
Νίκ, πρέπει να πάμε στο κατάστημά τους. Θέλω υλικά για κοστούμια. Αναρωτιέμαι τι θα κάνει. Ξέρω τη Λάιλα. Κάτι εντυπωσιακό. Λάιλα, αυτό είναι γελίο. Κανείς δεν θα το πιστέψει. Και βέβαια θα το πιστέψουν, αρκεί να το υποστηρίξεις. Καλή επιτυχία. Θα τα καταφέρεις. Ακούστε με όλοι. Δραπέτευσε ένα χταπόδι. Σίγουρα είναι ο Όσκαρ. Πέμπτη φορά αυτή τη βδομάδα. Πιάστε τον! Μα γιατί το πιστεύουν. Κανένα χταπόδι δεν είναι έτσι. Ναι, τα κατάφεραν. Ώρα να φύγουμε από τη δεξαμενή. Ελευθερία! Όχι, μην είναι δύναμη υποβρύχιο. Πω, στις έρευνές μου για τα δελφίνια ποτέ δεν κατάλαβα πόσο συναρπαστικά είναι τα δόντια τους. Σάνι, λιγότερη επιστήμη, περισσότερη απόδραση. Η επιστήμη είναι ο τρόπος να αποδράσουμε. Άνοιξε τα εξωτερικά ηχεία του υποβρυχίου. Σάνι, μπορείς να μου πεις τι κάνεις τώρα? Στην τέταρτη μου εργασία για τα δελφίνια έμαθα να μιλώ και να καταλαβαίνω τη γλώσσα τους. Όπω, η θαλάσσια ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Πού είμαστε τώρα? Όχι, στο ενιδρίο της Αφής. Κρατήσου. Φιου, νομίζω ότι ξεφύγαμε. Τι κάνουμε τώρα? Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλη επιλογή. Και πάλι μεγάλη. Μα το σκουμπρί. Ευχαριστώ που θα μου κρατήσεις αυτό. Έχουμε ένα καταπληκτικό βίντεο με το ψάρι Star Show. Σίγουρα θα πάρουμε άλφα στην παρουσίαση. Αποστολή εξετελέστη. Η μεγάλη σου ανακάλυψη χάθηκε. Το ψάρι Star Show ήταν εδώ. Σας διαβεβαιώνω. Δεν το πιστεύω ότι ο θαλάσσιος βιολόγος είπε ψέματα για μια ανακάλυψη, δόκτωρα Λαγκούνα. Ντροπή! Η καημένη επιστήμονας είχε δει και ότι το ψάρι Star Show ζει στην ακτή Λίτλτον. Αλλά έπιασε εμάς τη θέση του. Θα υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Ίσως υπάρχει. Το να βρούμε ένα ψάρι στον ωκεανό είναι τόσο απίθανο στατιστικά που είναι πρακτικά αδύνατο. Και γι' αυτό ακριβώς θα ζητήσουμε μία μικρή βοήθεια. Έχει δει κανείς αυτό το ψάρι? Μοιάζει με... Να, είναι όλο ίδιο με εμάς. Μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος. Αυτό το ψάρι λέει να πάμε προς τα εκεί. Τρελαίνεσαι για παραστάσεις. Θα ήθελες να πας σε ένα μέρος όπου πάντοτε θα έχεις κοινό. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσαμε να το πάρουμε ως ναι. Αυτό το ψάρι έχει στυλ. Το ξέρω. Είναι ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης. Δόκτωρ Λαγκούνα! Λυπάμαι πολύ για αυτό που είπα νωρίτερα. Ένα ψάρι που εξαφανίζεται και ξαναεμφανίζεται όταν δεν το βλέπουν. Είναι σίγουρα η μεγαλύτερη ανακάλυψη που έχει γίνει. Μη διακόπτετε την παράσταση του ψαριού Star Show. Αυτό θα ήταν ντροπή. Πόσο χαίρομαι που βοηθήσαμε. Οι καλές πράξεις είναι από μόνες τους ανταμοιβή. Η καλύτερη ανταμοιβή θα είναι να πάρουμε καλό βαθμό στην παρουσίασή μας. Εγώ νομίζω ότι ξεχνάμε κάτι εδώ. Γρήγορα, πρέπει να φύγουμε! Ναι! Πρέπει να φτιάξουμε την παρουσίαση! Και αυτό είναι το μόνο γνωστό βίντεο του ψαριού Star Show του Λίτλτον. Του μεγαλύτερου καλλιτέχνη του ωκεανού. Μπράβο σας! Και οι δύο παίρνετε άλφα με τόνο. Μπράβο! Ναι! Και τώρα
η Λάιλα και ο Νίκ. Στη δική μας παρουσίαση, το χταπόδι. Λάιλα, θα σου βάλω αλφα με τόνο για το απίστευτα ακριβές κοστούμι σου. Και Νίκ, θα σου βάλω κακό βαθμό για την απαράδεκτη μίμηση του χταποδιού. Εδώ είναι! Επιτέλους το πιάσαμε! Μην ανησυχείτε, παιδιά! Θα πάμε αυτό το χταποδι πίσω εκεί όπου ανήκει! Α, βλέπετε! Είναι καλή, κυρία μας! Είναι καλή!